Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Συνεχίζονται και σήμερα οι συζητήσεις μεταξύ κυβέρνησης και θεσμών σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων για τα θέματα που παραμένουν ανοιχτά μετά και το κλίμα βελτίωσης στη διαπραγμάτευση και την βούληση των θεσμών να παραμείνουν στην Αθήνα, ώστε να βρεθεί μια λύση. Αθήνα και θεσμοί είναι πολύ κοντά σε μια τεχνική συμφωνία για τη δημοσιονομική πορεία της χώρας έως το 2018, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος. Μέσα στο 2016 διέκοψαν τη δραστηριότητά τους 44.531 ελεύθεροι επαγγελματίες, σύμφωνα με στοιχεία σχετικά με το κλείσιμο των βιβλίων των ελεύθερων επαγγελματιών, τα οποία έδωσε απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή ο Υφυπουργός Εργασίας Τάσος Πετρόπουλος. Ο κ. Πετρόπουλος την ίδια στιγμή υποστήριξε πως οι εισφορές κινούνται σε καλύτερο επίπεδο από ό,τι πέρσι και δεν ισχύουν τα όσα κυκλοφορούν ότι το ασφαλιστικό σύστημα καταραίει. Δωρεάν μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δωρεάν εισόδους σε μουσεία και πολιτιστικούς χώρους, αλλά και σημαντικές εκτόσεις σε πολλές αλυσίδες εστίασης αλλά και εταιρείες κινητής τηλεφωνίας προβλέπεται για όσους έχουν κάρτα ανεργίας. Να σημειωθεί ότι γίνονται δεκτές και οι βεβαιώσεις ανεργίας που έχουν εκδοθεί από το διαδίκτυο από πιστοποιημένους χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΑΕΔ. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το Γενικό Δίκτυο να κυμαίνει 653,92 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 1,67%. Τοτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις, στο insider.gr.